Στις 4 Ιουλίου, λοιπόν, σύμφωνα με τους Financial Times, Αντώνη, έγινε έφοδος των φοροελεγκτών στην οικία του Χρήστου Σκλαβούνη, ο οποίος είναι πρώην στέλεχος της UBS, ενώ από τον 2013, όπου μέχρι και το Μάρτιο του 2015 ήταν επικεφαλής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Εκείνο το οποίο τονίζεται στο συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι ότι ουσιαστικά κατασχέθηκαν έγγραφα, σκληροί δίσκοι, αλλά και κάποια ακόμα στοιχεία. Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Ο ίδιος ο κύριος Σκλαβούνης δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο, δεδομένου ότι και η έρευνα είναι σε εξέλιξη, όταν ρωτήθηκε από τους Financial Times. Να πούμε επίσης ότι με βάση το δημοσίευμα μιλάμε για μια έρευνα η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό χρόνο διάστημα. Η αρχή έγινε από την λήψη κάποιου CD που αφορούσε λογαριασμούς της UBS από τις γερμανικές αρχές και πιο συγκεκριμένα από το κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας το 2012. Στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών που έχουν, ακριβώς, που είχαν πάει και εισαγγελείς. Μιλάμε για λογαριασμούς της UBS ύψους 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων γενικότερα. Ναι. Οι γερμανικές αρχές έχουν συνεργαστεί και με τη χώρα μας αλλά και με τη Γαλλία, και ότι από την ελληνική πλευρά έχει γίνει διασταύρωση ουσιαστικά αριθμών και ημερομηνιών γεννήσεων και έχουν εντοπιστεί περίπου 1.000 άτομα ύποπτοι για φοροδιαφυγή. Πολλοί από αυτούς βέβαια έχουν προχωρήσει και σε σχετικό διακανονισμό με τις ελληνικές αρχές. Να δούμε όμως τι έπραξε η δικαιοσύνη. Ντίνα Τσουκάλα. Η έφοδος αυτή στην οικία του κυρίου Σκλαβούνη, Αντώνη, αλλά και άλλες κινήσεις που μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές, αποφασίστηκαν από τους οικονομικούς εισαγγελείς μετά τα στοιχεία που εξασφάλισαν οι εισαγγελείς κυρία Τουλουπάκη, κύριοι Τζούρας και Καλούδης, που μετέβησαν στην Ουάσιγκτον και πήραν κατάθεση από πρώην διευθυντικό στέλεχος της UBS. Πρόκειται για τον Bradley Birkenfeld, ο οποίος εργαζόταν στη UBS, γνωρίζει καλά τις τεχνικές που χρησιμοποιούσε η τράπεζα και αποτελεί ένα σημαντικό πληροφοριοδότη τόσο για τις αμερικανικές όσο και τις γαλλικές δικαστικές αρχές, και μάλιστα πήρε 104 εκατομμύρια δολάρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ως επιβράβευση για τις πληροφορίες που έδωσε. Θα πρέπει να σου πω ότι οι Έλληνες οικονομικοί εισαγγελείς, αξιολογώντας όλα αυτά τα ευρήματα για τις λύσεις φοροδιαφυγής, έχουν στα χέρια τους ένα σημαντικό νομικό οπλοστάσιο που θα επιτρέψει στη χώρα μας να διεκδικήσει αποζημίωση ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις συγκεκριμένες τραπεζικές πρακτικές. Ντίνα, σ' αφήνουμε εδώ.